Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας έμπορος και είχε 3 κόρες. Έπρεπε να κάνει όμως ένα μακρινό ταξίδι για να αγοράσει κάποια πράγματα. Πριν φύγει ρώτησε τις κόρες του τι θα ήθελαν για δώρο. Η μεγάλη ζήτησε ένα κολιέ, η δεύτερη μία αλυσίδα και η τρίτη ζήτησε να γυρίσει πίσω ο πατέρας της ασφαλής. Εκείνος επέμενε και έτσι αυτή του ζήτησε ένα πανέμορφο τριαντάφυλλο. Όταν ο έμπορος τελείωσε με τις δουλειές του, άρχισε να παίρνει τον δρόμο της επιστροφής. Θυμήθηκε όμως ότι έπρεπε να ψάξει για το τριαντάφυλλο, γιατί είχε πάρει τα δώρα, τα κολιέ για τις μεγάλες κόρες. «Πού θα βρω τώρα ένα τριαντάφυλλο, πού θα το βρω?» Ξαφνικά βλέπει έναν υπέροχο κήπο. Κατεβαίνει από το άλογό του και έκοψε το πρώτο τριαντάφυλλο που βρήκε. Ευνηδιάστηκε όμως όταν άκουσε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, σαν να βρόντιξε. Κοίταξε γύρω του και έκπληκτος είδε ένα τέρας, ένα τεράστιο τέρας, τρομακτικό. Οι τρίχες και τα κέρατά του έβγαιναν από το κεφάλι του και εξαπλώνονταν στην πλάτη του. «Ποιος σου είπε ότι μπορείς να κόψεις τα τριαντάφυλλά μου?» είπε θυμωμένο το τέρας. «Σε παρακαλώ κύριε, υποσχέθηκα στο μικρό μου το κορίτσι να της πάω ένα τριαντάφυλλο. Είδα τον όμορφο κήπο σου και είπα ότι δεν θα σε πείραζε», απάντησε ο έμπορος, τρομαγμένος, γεμάτος φόβο. «Κι όμως με έκλεψες», του είπε το τέρας. Ο έμπορος έπεσε στα γόνατα και οικέτευσε για τη ζωή του, σκεπτόμενος τα 3 του κορίτσια. «Η ζωή σου είναι χαμένη», του είπε το τέρας. «Σε παρακαλώ, άσε με να φύγω». «Και γιατί να το κάνω?», του είπε το τέρας. «Θα σου δώσω ό,τι πιο πολύτιμο έχω», είπε ο έμπορος. Το τέρας του απάντησε ότι δεν ήθελε τίποτα παρά μόνο να του γνωρίσει μία από τις 3 κόρες του, μάλιστα αυτή που ζήτησε το τριαντάφυλλο. Ο έμπορος, επειδή φοβήθηκε για τη ζωή του, δέχτηκε. Οι μέρες όμως περνούσαν και έπρεπε να επιστρέψει στο τέρας με την μικρή του κόρη. Η μικρή κόρη τον είδε προβληματισμένο και λέει: «Πατέρα μου, τι συμβαίνει? Γιατί ήσουν τόσο στενοχωρημένος όταν μου έδωσε το τριαντάφυλλο?» Ο έμπορος και πατέρας της εξήγησε τι συνέβη με το τέρας. Η κόρη του δεν πίστευε στα αυτιά της. Ήταν τόσο λυπημένη με όλα αυτά που άκουγε. «Πήγαινε με λοιπόν, πατέρα, σε αυτόν και ίσως να μην μου κάνει κακό, ούτε σε μένα, ούτε σε σένα». Η αποφασιστικότητά της ξάφνιασε τον πατέρα της. Την επόμενη μέρα πήγανε στο τέρας. Κατέβηκαν από το άλογο και είδαν τις πόρτες του σπιτιού να ανοιγοκλίνουν μόνες τους. Ανέβηκαν τα σκαλιά, πέρασαν μια πολύ μεγάλη αίθουσα και πήγαν στην τραπεζαρία. Εκεί είδαν ένα τραπέζι στρωμένο με πάρα πολλά φαγητά, πανέμορφα ποτήρια, πιάτα. Αφού έφαγαν και ήπιαν με την καρδιά τους, ο έμπορος και η κόρη του αντίκρισαν μπροστά τους το τέρας. «Αυτή είναι η κόρη σου?» ρώτησε το τέρας. «Μάλιστα, εγώ είμαι», του απάντησε. «Νεαρή μου, είσαι πρόθυμη να μείνεις εδώ μαζί μου?» την ρώτησε. «Ναι, κύριε, είμαι». «Μην ανησυχείς, δεν θα σου κάνω κακό», της είπε το τέρας και οδήγησε τον έμπορο στο άλογό του. Τον αποχαιρέτησε και επέστρεψε πίσω. «Να ξέρεις ότι ό,τι ζητήσεις σε αυτό το σπίτι εδώ μέσα είναι και δικό σου». «Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε», του απάντησε. Οι μέρες περνούσαν και το τέρας ήταν ευγενικό μαζί της. Μία μέρα το τέρας δεν εμφανίστηκε στο γεύμα. Ξαφνικά το νεαρό κορίτσι άρχισε να τον ψάχνει. Στο τέλος κατευθύνθηκε προς την τριανταφυλλιά από την οποία ο πατέρας της είχε κόψει το τριαντάφυλλο. Και τι να δει, το τέρας ήταν ξαπλωμένο κάτω, σχεδόν μισοπεθαμένο. Η πεντάμορφη καταστεναχωρέθηκε και σκέφτηκε με όλη της την καλοσύνη και την αγάπη ότι έπρεπε να το βοηθήσει. Άρχισε να κλαίει από πάνω του και του έλεγε ότι δεν θέλει να πάθει κακό. Τα δάκρυα της αληθινής αγάπης την οδήγησαν σε κάτι πραγματικά απίστευτο. Το τέρας μεταμορφώθηκε σε ένα πανέμορφο πρίγκιπα όσο τα δάκρυα της πέφτανε πάνω του.
Η πεντάμορφη εντυπωσιάστηκε. Εκείνος της εξήγησε ότι πριν από πολύ καιρό ένας μάγος τον είχε μεταμορφώσει σε άσχημο τέρας και ότι μόνο αν έβρισκε την αληθινή αγάπη θα μεταμορφωνόταν σε άνθρωπο, όπως ήταν πριν. Η πεντάμορφη κάλεσε αμέσως τον πατέρα και τις αδερφές της και έζησαν όλοι μαζί στο κάστρο μία ευτυχισμένη ζωή. Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.